Τα χερσαία τμήματα του γαλλικού στρατού συνεχίζουν τη μετακίνησή τους προς το κέντρο του Μάλι, έχοντας ξεκινήσει από τον νότο, χωρίς ακόμα να έχουν εμπλακεί σε μάχες με τους Ισλαμιστές αντάρτες. Περίπου 50 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού μεταφέρουν τους Γάλλους στρατιώτες, αναμένοντας το πράσινο φως για την έναρξη ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης. Επί του παρόντος, μόνο οι ειδικές δυνάμεις του γαλλικού στρατού έχουν τεθεί αντιμέτωπες με τους εξτρεμιστές Ισλαμιστές στην πόλη Ντιαμπαλή, που βρίσκεται 400 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Μπαμάκο. Ωστόσο, το έργο τους είναι δύσκολο, αφού όπως αναφέρουν οι αντάρτες κρύβονται σε σπίτια πολιτών, χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες. Και οι Γάλλοι κομμάντος έχουν εντολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην υπάρξουν παράπλευρες απώλειες. Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η γαλλική αεροπορία βομβαρδίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα βάσεις και θύλακες στο υποϊσλαμιστική κατοχή Βόρειο Μάλι, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει τους εξτρεμιστές. Εκείνοι εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της Κόνα, ενώ απέκοψαν την επικοινωνία στην Γκάο, τη μεγαλύτερη πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στην πρωτεύουσα Μπαμάκο, ο πρόεδρος του Μάλι, Ντιογκουτά Τραωρέ, επισκέφθηκε τους Γάλλους στρατιώτες στην αεροπορική βάση όπου έχουν εγκατασταθεί στα περίχωρα της πόλης, ευγνωμονώντας τους για την επέμβασή τους στην κρίση της χώρας. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αποστολή θα είναι επιτυχημένη και πως θα καταφέρουν να εκδιώξουν τους Ισλαμιστές μαχητές.